Φίλε και φίλοι, ονομάζομαι Παλάγκας Νίκο και εργάζομαι περισσότερα από 15 χρόνια στο χώρο του χοντρεμπορίου, τη τροφοδοσία της τη Αποτελεί χαρά και τιμή μου να χαιρετήσω στη σημερινή εκδήλωση του κόμματο και να πω λίγα λόγια. Ω μετανάστη δεύτερη γενιά, γεννημένο εδώ, θέλω να τονίσω την αδιάλειπτη στήριξη και αλληλεγγύη του ΚΚΕ σε όλου του αγώνε των μεταναστών, αρχής γενομένης από την πρώτη γενιά μεταναστών που τότε πρωτοστατούσαν στους αγώνες, στα εργοστάσια, στις φάμπρικες της Γερμανίας για καλύτερα μεροκάματα και καλύτερες συνθήκες ζωής. Την περίοδο της δικτατορίας και εδώ αναπτύχθηκαν αγώνες, οι φίλοι του κόμματο ύψωσαν την αλληλεγγύη τους, εκδιώχθηκαν από τις γερμανικές αρχές, αλλά δεν σταμάτησαν και πολλοί αγωνιστές βρήκαν καταφύγιο εδώ. Αλλά και σήμερα το κόμμα στέκεται στο πλάι όσων αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους. Πρωτοστατεί στους αγώνες για την ελληνόγλωση εκπαίδευση, συμπαραστεκόμενος στους αγώνες των γονέων. Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κτηριακό πρόβλημα του σχολικού συγκροτήματος Αριστοτέλης, στο οποίο στεγάζονται το 4ο δημοτικό, το 1ο γυμνάσιο, καθώς και τα τμήματα μητρικής γλώσσας, προμηνύουν ένα αβέβαιο μέλλον για 700 μαθητές και τις οικογένειές τους. Η εσκεμμένη αδιαφορία, ιδιαίτερα της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο των σχολείων και κατ' επέκταση στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας με εισχώρηση ιδιωτών οι οποίοι θα έχουν αποκλειστικό στόχο το οικονομικό κέρδος. Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος παλεύουν και με δική τους πρωτοβουλία πρωταγωνιστούν στην ίδρυση ελληνικής κοινότητας στην πόλη που ζούμε μια κοινότητα η οποία είχε ιδρυθεί το 1968 ως εκπολιτιστική κοινότητα την περίοδο της δικτατορίας με τη στήριξη μελών και φίλων του ΚΚΕ. Το 1978 μετονομάστηκε σε ελληνική κοινότητα μονάχου έχοντας ενεργό ρόλο στην παρικία αλλά και στο Δήμο του Μονάχου ταυτόχρονα όμως και μια φθήνουσα πορεία με κατάληξη την πλήρη απαξίωση με φαινόμενα παραγοντισμού και οικονομικών συναλλαγών. Η ύπαρξη οργανωμένου φορέα αγωνιστικού με κυρίαρχο γνώρισμα την ελληνική και την προσφορά ιδιαίτερα σε λαϊκές οικογένειες, δομημένο πάνω σε δημοκρατική βάση που θα εκπροσωπεί τους Έλληνες μετανάστες, είναι απολύτως επιτακτική ανάγκη. Το ΚΚΕ, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, πρωτοστατεί και σε άλλα μέτωπα που αφορούν τη ζωή των μεταναστών, όπως είναι ο πολιτισμός, με τη στήριξη της ομάδας που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και έχει μια ξεχωριστή πολύ θετική παρουσία. Σημαντικές είναι και οι δράσεις του στο Μόναχο για να μην ξεχαστεί το έγκλημα των τεμπών, για να τιμηθούν όπως του αρμόζει σημαντικές επέτειοι όπως το Πολυτεχνείο και ιδιαίτερα σήμερα την 9η Μαΐου όπου τιμούμε την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ποιες είναι οι αιτίες για την άνοδο της ακροδεξιάς. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξοραίζει τον φασισμό, που οθεί όλο και μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ζώντας το Μόναχο, την πλουσιότερη μεγαλούπολη της Γερμανίας ή αλλιώς της επωνομαζόμενης ατμομηχανής της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από την όμορφη εικόνα. Κρύβεται μια συνεχή εξαθλίωση των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τιμέ των ενοικίων, όπου οι περισσότεροι είναι εξαναγκασμένοι να κάνουν δεύτερη και τρίτη δουλειά ώστε να μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο. Φίλε και φίλοι, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ αποτελούν το πιο ζωντανό κομμάτι τη παροικία, δίνοντα όχι απλώ το παράδειγμα, αλλά ταυτόχρονα και δύναμη και όραμα στου Έλληνε μετανάστε τόσο τη νέα γενιά όσο και των παλαιότερων είναι δίπλα σε όσους παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τις επερχόμενες γενιές. Με αυτές τις λίγες σκέψεις εκ μέρου μου θέλω να τονίσω τη στήριξή μου και τη συμπόρευσή μου με το ΚΚΕ και ταυτόχρονα να ευχηθώ καλή δύναμη στις επερχόμενες ευρωεκλογέ, αλλά και στους μελλοντικού αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ.